Εδώ, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, στον Άριο Πάγο, μνημεία της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, βρισκόμαστε έχοντας καλεσμένο έναν οικουμενικό Έλληνα, ένα διακεκριμένο επιστήμονα, έναν ευρωεπιστήμονα καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, χαρτογράφο του εγκεφάλου. Θα μας πει τα μυστικά του εγκεφάλου. Μιλάμε με τον κύριο Γεώργιο Παξινό. Κύριε καθηγητά, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστούμε για την τιμή. Νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από την Ιθάκη. Καλημέρα, Γιώργο. Ναι, εκεί θα ξεκίνησα εγώ. Και αρχικώς ήταν δημοτικό γυμνάσιο. Ήταν δύσκολα τα χρόνια τότε, μετά τον πόλεμο. Αλλά υπήρχε κάποια αίσθηση ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι. Όλοι ήταν φτωχοί ο κόσμος. Η δυσκολία τώρα βέβαια είναι πιο περίπλοκη στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν ανισότητες. Εγώ έφυγα από την Ιθάκη μετά το γυμνάσιο, δεν αποτόλμησα να κάνω έτσι για το πανεπιστήμιο, νομίζοντας ότι δεν θα επιτύχαινα. Και πήγα στις Ηνωμένες Πολιτείες που σπούδασα εκεί, μετά στον Καναδά για διδακτορικές μελέτες και μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες ξανά για postdoctoral και μετά στην Αυστραλία. Πόσα χρόνια ζείτε και εργάζεστε στο εξωτερικό? 53 χρόνια στο εξωτερικό. Πάντως τα τραγούδια της Ελλάδος, τα ελληνικά τραγούδια είναι αυτά που μου αρέσουν ακόμα. Η γλώσσα μου αρέσει ακόμα. Η ελληνική, όπως κανείς συνηθίζει με τη μητέρα του και αγαπάει τη μητέρα του, έτσι εγώ αισθάνομαι για τη γλώσσα την ελληνική και για την Ελλάδα. Πώς ασχοληθήκατε με την ψυχολογία? Έτυχε να πάρω ένα μάθημα της ψυχολογίας που αισθάνθηκα ότι ήταν πιο ενδιαφέρον από αυτό που μελετούσα τότε, που ήταν μαθηματικά. Και είπα, γιατί να μην ακολουθήσω κάτι που μου αρέσει. Και έτσι πήγα στην ψυχολογία, αρχικώς νομίζοντας ότι θα καταλάβω τον εαυτό μου και πιθανώς θα καταλάβω και τον άλλο κόσμο πιο καλύτερα. Στην πραγματικότητα, οι ψυχολόγοι είναι πειραματικοί ψυχολόγοι, δεν καταλαβαίνουν τους άλλους πιο καλά και οι ίδιοι έχουν τα ίδια προβλήματα στη σχέση τους, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος. Και μετέπειτα τώρα πέρασα στην νευροεπιστήμη, ιδιαίτερα στην νευροανατομία. Δηλαδή, εκεί έτυχε να βρούμε κάτι με τους Άτλαντες για την χαρτογράφηση του εγκεφάλου και συνέχισα εκεί. Και στον Άτλαντά σας έχετε δώσει ελληνικά ονόματα. Σε περιοχές του εγκεφάλου που άρμοζε να δώσουμε ελληνικά ονόματα και σε πολλές άρμοζε, δώσαμε τα ελληνικά ονόματα, εξυπηρετούσε η ελληνική γλώσσα, υπήρχαν παρόμοιες λέξεις στην αγγλική από την ίδια ρίζα. Όπως? Και έτσι, λαμδοειδής πυρήνας, εθμοειδής που σημαίνει διάτριτος, δηλαδή όπως το σουρωτήρι. Και βολεύανε σαν να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά αυτών των πυρήνων, αυτών των περιοχών του εγκεφάλου. Τι σημαίνει χαρτογραφώ τον εγκέφαλο? Φτιάχνουμε έναν άτλαντα, όπως έχεις ένα χάρτη της Αθήνας που σου δείχνει τους δρόμους, ή ένα χάρτη της Ελλάδος. Και άλλοι επιστήμονες μπορεί να χρησιμοποιήσουν, να ταξιδέψουν τον εγκέφαλο, όπως μετέπειτα σε ένα χάρτη της Ελλάδος μπορεί να προσθέσεις, βροχοπτώσεις, πυκνότητες πληθυσμού, σιδηροδρομικές γραμμές, ποδηλατοδρόμους. Δεν υπάρχουν και πολλοί ποδηλατόδρομοι στην Ελλάδα, αλλά έτσι και σε ένα χάρτη του εγκεφάλου μπορεί να προσθέσεις το είδος κυττάρων που υπάρχουν σε ένα σημείο, τους νευρομεταβιβαστές, τους υποδοχείς, τα ένζυμα και επίσης τη λειτουργικότητα, δηλαδή τι κάνει η κάθε περιοχή του εγκεφάλου. Και οι επιστήμονες χρησιμοποιούν αυτούς τους χάρτες μετέπειτα για να ποριστούν, δηλαδή όταν θέλουν να κάνουν επέμβαση στον εγκέφαλο του ανθρώπου ή όταν θέλουν να φτιάξουν μοντέλα ασθένειας στον εγκέφαλο των πειραματοζώων, χρησιμοποιούν τους χάρτες μας για να βρούμε και τις αντιστοιχίες, τι αντιστοιχεί στον ποντικό σε μια περιοχή του εγκεφάλου που υφίσταται αλλίωση, χάνονται οι νευρώνες, στον παρκινσονισμό παραδείγματος χάρη. Τα συναισθήματα εδράζονται και προέρχονται από τον εγκέφαλο? Τα συναισθήματα μόνον από τον εγκέφαλο προέρχονται και ελέγχονται. Δηλαδή, αν εννοείται ότι αν έχει τίποτα η καρδιά να κάνει με τα συναισθήματα, αυτό αποδείχθηκε από τις μεταμοσχεύσεις καρδιών που ο λήπτης μιας καρδιάς δεν ερωτεύεται τη γυναίκα
του πεθαμένου. Κατά την επιθανάτια εμπειρία, τι ακριβώς συμβαίνει στον εγκέφαλο? Κοιτάξτε, πολλές παρεστήσεις μπορεί να συμβούν. Να σας πω ότι μου είπε ένας φίλος αναισθησιολόγος ότι κάποιος είχε σχεδόν φύγει από τη ζωή, τον επανέφερε και μετά του είπε ότι ξέρεις, λέει, έφτασα στον παράδεισο και είδα τι ήταν στον παράδεισο. Ήταν, λέει, 1000 κόκκινα Φεράρι. Είστε διακεκριμένος επιστήμονας, ασχολείστε, συνεργάζεστε, έχετε συναδέλφους στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και παράλληλα έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι λίγο οξύμορο από τη μια να αναπτύσσεται η επιστήμη και από την άλλη να καταστρέφεται το περιβάλλον. Ναι, είναι παράδοξο γιατί έχουμε τα έργα του Αριστοτέλη, του Άινστάιν και ξανά την ένδειξη ότι η ευφυΐα καταστρέφει τον εαυτόν της. Δεν ξέρω τη λύση, δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα δημιουργήσουμε μια διαβιώσιμη κοινωνία η οποία να μην καταστρέφει το περιβάλλον που τελικά θα χαλάσει τον πολιτισμό και η ύπαρξη του ανθρώπου στον πλανήτη θα είναι δύσκολη αν όχι αδύνατη έτσι που προχωρούμε. Δεν βρίσκω τη λύση, με διέφερε και γι' αυτό έγραψα ένα μυθιστόρημα. Μήπως και μπορέσω να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο και αυτά που λένε οι επιστήμονες εδώ και 50 χρόνια αυτά τα ζητήματα του περιβάλλοντος και δεν έχουν περάσει ακόμη στο κοινό. Το οποίο έχει τίτλο Κατ' εικόνα. Κατ' εικόνα. Εκδόσεις Λιβάνι. Λιβάνι, ναι. Μιλήστε μας γι' αυτό. Ναι, είναι μία γενετίστρια και εραστέχνησα αρχαιολόγος που κάνει μια τρομακτική ανακάλυψη στο Ισραήλ, αποτέλεσμα της οποίας είναι να γεννηθούν δύο μόνο ζυγωτικά δίδυμα, ακριβώς δίδυμα δηλαδή, αδέρφια, αγόρια και το ένα κυοφορεί η ίδια, το άλλο το δίνει σε μια παρένθετη μητέρα στην Αργεντινή. Τα δύο αυτά παιδιά, αγόρια με ακριβώς το ίδιο γεννητικό πρίκισμα και απόγονοι κάποιου άλλου, δεν θα σας αναφέρω το μυστικό, αυτά τα δύο αναπτύσσονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Και εδώ βλέπουμε πως, σύμφωνα με ψυχολογικές θεωρίες, δηλαδή μπορεί να συμφωνήσουν και να διαφωνήσουν οι χαρακτήρες τους μετέπειτα. Ο ένας γίνεται περιβαλλοντολόγος στην Αργεντινή και ο άλλος γίνεται φιλάνθρωπος, αλλά επίσης και businessman και είναι ηγείται μιας εταιρείας που φτιάχνει ένα φράγμα στον Αμαζόνιο και συναντιόνται τα δύο αδέρφια για μία και μόνη στιγμή για να διαχωριστούν ξανά για πάντα στον Αμαζόνιο, υποστηρίζοντας αντίθετες πλευρές της διαμάχης για το περιβάλλον. Όλα αυτά στο πλαίσιο της λογοτεχνίας. Να επανέλθουμε στα δικά μας. Ζούμε μια παρατεταμένη κρίση εδώ στην Ελλάδα με τα γνωστά συνεπακόλουθα. Ο Έλληνας χρειάζεται ψυχανάλυση. Ο Έλληνας ψυχολογικός νομίζω είναι σε καλύτερη, πιο ευνοϊκή θέση από περισσότερους άλλους λαούς που γνωρίζω. Νομίζω εδώ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μέρος που έχω πάει εγώ θετικά βρίσκω οι φιλίες να είναι πιο ζεστές, πιο καλές και η οικογένεια τουλάχιστον εξίσου καλή όσο πουθενά, όσο οπουδήποτε αλλού και νομίζω αυτή είναι μια υποστήριξη και αυτό πιθανώς και να συντελεί και στην ότι ζούμε αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, πιθανώς δεν θα το περίμενες δεδομένου ότι τόσο κόσμος καπνίζει που επιβαρύνει την υγεία. Εν τούτοις οι φιλίες, τουλάχιστον έτσι ισχυρούς δρασμένοι ψυχολόγοι, προσφέρουν ορισμένα χρόνια στη ζωή του ανθρώπου. Πιο νωρίς πεθαίνουν αυτοί που είναι μόνοι τους παρά αυτοί που είναι με παρέες, με την υποστήριξη των φίλων. Δεν νομίζω χρειαζόμαστε ψυχανάλυση. Είστε στο εργαστήριο, έχετε τους πανεπιστημιακούς φοιτητές σας, έχετε τις ομιλίες σας, διαλέξει όλο τον κόσμο. Ο ελεύθερος σας χρόνος πού μοιράζεται? Ο ελεύθερος χρόνος είναι στην Ιθάκη, εντοπίστων, και είναι στο Πολύπι, στο ποδήλατο, στο χασάπικο, στο ζεμπέκικο και στο τάγκο. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Όταν φεύγετε από την Ελλάδα, τι παίρνετε μαζί σας, τις αποσκευές σας, τι ελληνικό παίρνετε μαζί σας?
αισθάνομαι ότι συνάντησα τους φίλους μου, ότι άκουσα τη γλώσσα που, μητρική γλώσσα, όπως και τη μητέρα μου την αγαπάω. ότι κοιτάω πότε θα ξανάρθω.